Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου. Να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν, το οποίο μάλιστα θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να το παρακολουθήσει και ζωντανά από το Μέγκα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει κάποιος πάροχος να πληρώσει χρήματα κάποιος για να δει αυτό το παιχνίδι. 9 η ώρα λοιπόν με την Nottingham Forest. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το σημαντικό παιχνίδι και το προτελευταίο μετά το παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού. Πριν σου πω για το αγωνιστικό κομμάτι. Θα πρέπει να διευκρινίσω κάτι για τον κόσμο που έχει μεγάλη σημασία για μένα. Ναι. Mm-hmm. Βάσει του νέου νόμου, mm-hmm. οι φίλαθλοι θα εισέρχονται στο γήπεδο μόνο μέσω gov.gr wallet. Mm-hmm. Και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ταυτοποίηση του εισιτηρίου του αγώνα. Η διαδικασία ταυτοποίησης γίνεται μόνο μια φορά και ισχύει mm-hmm. για όλη τη σεζόν. Mm-hmm. Και σημειώνεται ρητά από την ΠΑΕ ότι στην ενημέρωση ότι όποια αναφέρουν ότι η ταυτοποίηση θα πρέπει να έχει γίνει, mm-hmm. να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 3 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, δηλαδή μέχρι τις 6. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα υπάρχουν τα εισιτήρια έτσι όπως τα ξέραμε. Mm-hmm, mm-hmm. Μόνο ηλεκτρονικά θα μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είδαμε και στο φιλικό του Άρη έγινε μια... Ναι. Περίμεναν απ' έξω οι άνθρωποι στο παιχνίδι με την αλβανική ομάδα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό για να ενημέρωση του κόσμου. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα είναι ένα φιλικό παιχνίδι το πιο σημαντικό από όλα. Αν θεωρείται σημαντικό ένα φιλικό παιχνίδι, το 7ο στη σειρά, στο οποίο νομίζω ότι ο Μεντελίμπαρ έχει αποφασίσει να κάνει ένα crash test εν όψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, που δεν αργεί, είναι σε 8 μέρες περίπου, αν δεν κάνω λάθος, Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο. Ναι, σωστά. Νομίζω 16 το Σάββατο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα δούμε μια ενδεκάδα η οποία πιθανότατα να έχει στο μυαλό του για να ξεκινήσει το παιχνίδι στο Βόλο. Θα δούμε δηλαδή τον Ζέρσον με το Βέλντε στα άκρα. Θα δούμε τον Μπιρόλα με το Ρέτσο Στόπερ. Νομίζω θα δούμε τον Ντόι αμυντικό χαφ, αφού δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη θέση ο Μεντιλίμπαρ Ζέτα σε όλα τα φιλικά παιχνίδια εναλλάξει, δοκίμασε τον Ντόι αμυντικό χαφ, το Ρέτσο και τον Μπιανκόν. Που σημαίνει ότι ψάχνεται μέχρι να γυρίσει ο ΕΣΕ. Είναι προφανές αυτό. Θα δούμε ή τον Μπάμπη τον Κοστούλα ή τον Γιάρεμτσουκ στη θέση του Σέντερ Φορ. Και από εκεί και πέρα οι άλλοι λίγο πολύ είναι γνωστοί που θα παίξουν, τουλάχιστον έτσι όπως τους έχω εγώ στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Αλλά προφανώς και δεν είμαι και στο μυαλό του Μέντι Λίμπα. Μετζολάκι θα ξεκινήσει. Ναι, Ροντινέι, Ορτέγκα και τα λοιπά. Στα χάφ είναι το ερωτηματικό. Δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς το Τζικίνιο, ας πούμε. Από εκεί και πέρα θα δούμε σίγουρα κάποιους από τους πιτσιρικάδες στη διάρκεια του μάτς. Πάση περιπτώσει κάπως έτσι έχουν τα πράγματα normal για το απόψινο φιλικό. Δεν είναι όμως normal κάποια άλλα θέματα, γιατί θα μας τρελάνουν τελείως. Εντελώς. Δεν είναι μόνο η Μπράγκα ότι παίζει περίεργο παιχνίδι. Έχει βάλει στο παιχνίδι και την Αμπόλα. Και την Αμπόλα, ναι, που γράφτηκε αυτό, ναι, ότι, δηλαδή... ότι λέει ενημερώθηκε από τη διοίκηση του Ολυμπιακού πως μπορεί να υπογράψει μόνο τον έναν από τους δύο Πορτογάλους. Δηλαδή, είναι αστείο αυτό τώρα που ακούγεται έτσι. Αυτό είναι προφανές. Ποντένσε ή Ιόρτα, έτσι. Αυτό είναι προφανές ότι είναι μια δικαιολογία της, είναι για να δικαιολογήσει η Μπράγκα τη στάση της. Ποτέ ο Μεντιλίμπαρ δεν άσκησε τέτοιο βέτο. Καταρχάς δεν έχει καμία σχέση η θέση του Ιόρτα με τον Ποντένσε πρώτα απ' όλα. Έτσι. Ούτε και έχει πει ο Μαρινάκης, δίνουμε μόνο τα λεπτά για τον Ποντένσε και δεν δίνουμε για τον Όρτα, από τη στιγμή και που και τους δύο τους θέλει ο προπονητής. Αλλά το ότι τους θέλει ο προπονητής, μέχρι να φτάσουμε να γίνονται αυτές οι αστείωτες από πλευράς Μπράγκα, τουλάχιστον οι Γουλφς, κρατάει μια στάση, λέει εγώ ξέρω εγώ, θέλω, λέω εγώ τώρα, 10 εκατομμύρια για τον Ποντένσε. Δεν έχει απαντήσει ο Ολυμπιακός. Αλλά αυτό που γίνεται με την Μπράγκα. Και γενικά δεν είναι, πορτογαλικές ομάδες έτσι είναι συνήθως. Έχει δύο φορές τον έχουν φέρει, τον έχουν βάλει στο αεροπλάνο και τον έχουν φέρει στην Ελλάδα να υπογράψει και τις δύο φορές ξαφνικά γυρίζει πίσω. Ακριβώς. Εσύ το είχες πει χθες όταν υπήρχαν εγώ κάποια δημοσιεύματα από νωρίς ότι έκλεισε. Και ειδοποίησα και τα παιδιά στο δελτίο. Χαμηλώς το θέμα δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το γράφουν και ευτυχώς για να είμαστε έγκυροι. Ευτυχώς το προλάβαμε γιατί ποτέ δεν υπήρχε τόση σιγουριά ότι έρχεται ο Όρτα
και μάλιστα λέγανε και ποσά, 2,5 εκατομμύρια και μπόνους και λεπτομέρειες. Δηλαδή που δεν υπήρχαν. Μπράβο, 2,5 συν 2, 4,5 και τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων, έχει καταδύσει λίγο γελίο αυτό το θέμα και έχω την εντύπωση ότι αν συνεχίσει έτσι η Μπράγκα, ο Ολυμπιακός θα βάλει σε εφαρμογή το πλάνο B. Γιατί και ο Βαγγέλης ο Μαρινέκης ξέρουμε ότι άμα βλέπετε τις καταστάσεις δεν του αρέσουν, θα πάει να πάρει λοιπόν ένα παίκτη στο στυλ του Όρτα. Δεν είναι ο Όρτα ο μοναδικός χαφ στον κόσμο. Θέλει, ο Μεντιλίμπαρ θέλει ένα χαφ στο στυλ του Όρτα. Πλησιάζει λίγο, αν θέλεις, προς το Φορτούνι. Μην παρεξηγηθώ, δεν είναι Φορτούνης, αλλά έχει κάποια στοιχεία από αυτά που είχε ο Φορτούνης. Γι' αυτό θέλει ένα τέτοιο χαφ. Έτσι, και πόσο μάλλον και τη στιγμή που ο Ντάνι Γκαρθία ακόμα δεν είναι, έχει χάσει την προετοιμασία. Ο Στάμενιτς έχει αρχίσει προπονήσεις, ίσως να τον δούμε σήμερα σιγά σιγά να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής, και έχει μείνει μόνο ο Τσικίνιο. Και περιμένοντας με τον Έσε να δούμε τι θα γίνει, ο οποίος έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει μπει με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σωστό. Βέβαια ο προπονητής ξέρει καλύτερα, μετά από 2 συνεχόμενα χρόνια, ο Έσε να μην ξεκουραστεί. Ας μετά μείνει τώρα εκτός στα 2 φιλικά και με τον Άρη και μετά. Κοίταξε, φαίνεται Ζέτα ότι ο προπονητής τον θέλει για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, βλέποντας ότι δεν έχει άλλες λύσεις. Στο Βόλο. Δηλαδή γι' αυτό ήρθε πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα. Εγώ έλεγα ότι θα πάρει 10 μέρες άδεια. Εκτίμηση δική μου ήταν, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΕΣΕΖΕΤΑ και πέρυσι δεν είχε κάνει διακοπές. Είχε κατευθείαν από το πρωτάθλημα της Αργεντινής ήρθε και έβγαλε μια σεζόν στο κόκκινο. Έτσι, οπότε. Έλα. Ωραία, τίποτα αυτό και να ολοκληρώσουμε με τον Σίνα, αυτόν τον φοβερό τερματοφύλακα του Άντερ 19 που επισημοποιήθηκε ο διαγωνισμός στην Ρίο Άβε. Στη Ρίο Άβε, όπως και ο Κώστας ο Κοστούλας, ο στόπερ, ο αδερφός του Μπάμπη, έχει πάει στη Ρίο Άβε με τη μορφή δανεισμού. Νομίζω ότι στον Ολυμπιακό θέλουν να ξεκαθαρίσουν. Ήδη στην Μπάφο έδωσαν τον Πέπε, πουλήθηκε ο Πέπε και πουλήθηκε και ο τέταρτος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, πουλήθηκε και αυτό στην Μπάφο. Οπότε θέλουν να ξεκαθαρίσουν το ρόστερ, γιατί είναι γνωστό ότι ο προπονητής έχει πει θέλω 23 με 24 παίκτες να δουλέψω, συν τους 3 θερματοφύλακες. Οπότε βρίσκουν την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να ξεκαθαρίσουν το ρόστερ, να δώσουν κάποιους δανεικούς, γιατί μην ξεχνάμε, ισχύει αυτό που σου έχω πει εδώ και αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δεν θα μετάσχει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ακριβώς. Οπότε αυτομάτως πολλά συμβόλαια θα μείνουν ανοιχτά. Ακριβώς. Καταλάβες. Και αυτό προσπαθεί να μαζέψει ο Ολυμπιακός, να πουλήσει, να δώσει δανεικούς αυτούς που νομίζω ότι έχουν μέλλον. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσει. Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, Ζέτα. Γεια χαρά.